Μαλλιά κουβάρια για το κλιματιστικό έγινε ζευγάρι δημοσίων υπαλλήλων στο Βόλο, που έχει πάρει διοζύγιο εδώ και 2 χρόνια. Όμως έχουν συναποφασίσει να διαμένουν στο ίδιο ακίνητο η πρώην σύζυγος στο ισόγειο και ο πρώην άντρας της στον πρώτο όροφο. Οι ιδιότυποι, ωστόσο, αυτή η συγκατοίκηση δεν τους βγήκε σε καλό, αφού χθες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Μετά από μήνυση που υπέβαλε η γυναίκα σε βάρος του πρώην σύζυγου της, καταγγέλλοντας πως την έβρισε χυδαία, την άρπαξε από το λαιμό και την απείλησε πως θα τη σκοτώσει, λέγοντας: «Θα σε λιώσω σήμερα εδώ και θα γίνει γυναικοκτονία», γιατί του έκανε παρατήρηση επειδή άναψε το κλιματιστικό και ο λογαριασμός του ρεύματος επιβαρύνει την ίδια. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο πρώην σύζυγος αρνήθηκε ότι την άρπαξε από το λαιμό και ότι απείλησε να τη σκοτώσει. Πρόβαλε τη δική του εκδοχή, με το δικαστήριο τελικά να μετατρέπει την ποινή ενός χρόνου με αναστολή σε απλή σωματική βλάβη, όπως πρότεινε νωρίτερα ο εισαγγελέας της έδρας, εκφράζοντας επιφυλάξεις όχι αν συνίσταται ενδοοικογενειακή απειλή, αλλά κυρίως για βαριά σωματική βλάβη. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η γυναίκα εμφανίστηκε στα δικαστήρια του Βόλου φορώντας κολάρο, το οποίο, όπως είπε, τη συνέστησε ο γιατρός του νοσοκομείου που την εξέτασε. Πόρισμα, ωστόσο, που να πιστοποιεί κακώσεις, δεν κατατέθηκε στη δίκη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συντάχθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου μετά τη μήνυση της πρώην γυναίκας του, όλα συνέφησαν προχθές το απόγευμα. Ο κατηγορούμενος με τον αδερφό του, μόλις είχαν επιστρέψει από διακοπές, μπήκαν στο σπίτι και προκειμένου, όπως είπε ο ίδιος στο δικαστήριο, να δροσιστούν τα δωμάτια, αποφάσισε να ανάψει το κλιματιστικό. Αυτό ήταν και το φυτίλι που πυροδότησε την ένταση με την πρώην σύζυγό του, η οποία ανέβηκε στον πρώτο όροφο και του ζήτησε εξηγήσεις. Η ίδια λέει πως επειδή το ακίνητο είναι στο όνομά της, ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος επίσης εκδίδεται επ' ονόματί της και ήθελε να του συστήσει να κάνει οικονομία προκειμένου να μην επιβαρυνθεί οικονομικά. Σημειώνεται πως η μηνύτρια υποστήριξε ότι ο πρώην σύζυγός της την έχει χτυπήσει και παλαιότερα.